Κύριος Αθανασίου είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε? Καλημέρα σας, μια χαρά εσείς? Καλημέρα, καλά, καλά. Μποντζόρνο, μποντζόρνο. Μποντζόρνο, μποντζόρνο. Είναι πολύ άδικο όμως και για τις δύο ομάδες. Είναι, ναι, άδικο είναι, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι σκληρή η ζωή. Περισσότερο, είναι, περισσότερο, για να είμαι δίκαιος τώρα σε μια τρομερή έκρηξη ειλικρίνειας. Για τον ΠΑΟΚ είναι πιο άδικο. Ναι, που θέλω από χθες να την εκφράσω. Ναι. Είναι πάρα πολύ άδικο για τον ΠΑΟΚ όλο αυτό που γίνεται. Πραγματικά και για τη δουλειά του Λουτσέσκο και για τους ποδοσφαιριστές και για μια ομάδα η οποία δεν ξεκίνησε για να κατακτήσει το πρωτάθλημα ούτε για να κάνει τη φοβερή και τρομερή πορεία στο Conference League. Μια ομάδα η οποία έχει βάλει ήδη 100 plus goals σε όλες τις διοργανώσεις. Μια ομάδα η οποία αναδεικνύει συνέχεια παιδιά από τα σπλάχνα της. Μια ομάδα η οποία παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Απλά στην Ελλάδα νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κόσμου το οποίο ασχολείται με το ποδόσφαιρο δεν μπορεί στον εγκέφαλό του να καταλάβει και να διανοηθεί ότι όλες οι ομάδες, όσο καλές κι αν είναι, θα περάσουν και κάποιες δύσκολες κρίσεις, κάποιες δύσκολες στιγμές μέσα στη σεζόν. Αυτό του συμβαίνει τώρα του ΠΑΟΚ. Δεν έγινε ξαφνικά μια κακή ομάδα. Όχι βέβαια. Έτσι δεν είναι? Όχι βέβαια. Κύριε παιδί μου, βέβαια είναι, εδώ... και, είναι και ανάποδη ανάγνωση, έτσι. Ότι γινόμαστε πολύ εύκολα και υπερομάδες. Όλοι. Δεν βάζω τώρα τον ΠΑΟΚ στην κουβέντα μόνο. Δηλαδή, άμα κάνεις 5 κολλητά αποτελέσματα με ομάδες που είναι του χεριού σου, ας πούμε, και σκοράρεις και πολύ, ξαφνικά έγινες η ομάδα που θα τα σαρώσει όλα. Και αυτό είναι λάθος. Όσο άδικο είναι αυτό που του συμβαίνει τώρα του ΠΑΟΚ, άλλο τόσο αντιποδοσφαιρική ήταν και όλη αυτή η αλαζονία, την οποία νομίζω παρατηρούσαμε σε διάφορα μέσα όλο το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όμως το ένα ξέρεις, δεν είναι το άλλο. Υπάρχουν και τα δύο. Δυστυχώς υπάρχουν και τα δύο. Δυστυχώς. Λοιπόν, στα του Παναθηναϊκού τώρα, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι δεκάδα θα κατεβάσει αύριο Τερίμ. Καθώς. Να στην πω. Παρακαλώ. Οπότε θα ξέρεις και την απόφαση αύριο της ΕΠΟ για την εκδίκαση της έφεσης του Μπακασέτα. Παραμένει τιμωρία. Εγώ υπολογίζω ότι θα παίξουν και δύο. Πέφτει τιμωρία. Πάμε παρακάτω. Πέφτει τιμωρία. Λοιπόν, έχουμε. Ναι. Στόπερ. Άστο στόπερ, τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα, δεν έχουμε. Ντραγκόφσκι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεξιά θα παίξει ο Κότσιρας. Ναι. Αριστερά θα παίξει ο Μλαντίνοβιτς. Δεν μπορεί. Δεν έχει άλλο. Ναι. Πάμε καλό, είχα να έξω. Ναι. Γεντβάη Αράου. Ναι. Κλειδωμένο. Λογικά, ναι. Εύκολο. Λοιπόν. Μέχρι εδώ ήταν εύκολα. Μπακασέτα. Τσέριν. Ναι. Έξι, ε. Κύριε, εγώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο το... Ναι. Το α, θέλω να πει τώρα, α, θέλω να πει. Για βάλε έξι, κύριε Βάη, για να σε δω. Ζέκα. Ζέκα. Ζέκα, ναι. Έξι. Ναι. Δεν υπάρχει Πέρεθ, θυμίζω. Δεν υπάρχει Πέρεθ, ναι. Στον κόσμο, ναι. Λοιπόν, Παλάσιος, ναι. Δαγκωτό. Ναι. Έτσι. Ναι. Μπερνάρ, ναι. Δαγκωτό. Ναι. Και μπροστά... Είναι ο Φώτης διαθέσιμος για δεκάδα, όχι? Όχι. Όχι. Σπορά. Okay. Δεν λέμε τι θέλουμε, λέμε τι βλέπουμε. Ναι. Εγώ μια αλλαγή βλέπω. Για πες. Αράο 6. Ναι. Και αλλαγή τους δύο Βραζιλιάνους. Και βασικό στόπερο Όγκο μαζί με τον Γιατβάη. Ναι, και εγώ αυτό βλέπω πιο πολύ. Ναι. Ίσως επειδή το θέλω κιόλας. Ναι. Ίσως γιατί θα προτιμούσα τον Αράο στο 6, τον Όγκο στο... σε θέση αριστερού στόπερ και δίπλα του τον Γετβάη, παρά τον Ζέκα στη μεσαία γραμμή αντί του Αράου. Δεν ξέρω, τουλάχιστον μου κάθε πιο καλά. Να τον δούμε και λίγο τον Βραζιλιάνο στη φυσική τη θέση. Στις υπόλοιπες θέσεις νομίζω ότι και ο Τσέριν είναι φαβορή και ο Μπερνάρντ έτσι κι αλλιώς το 10. Εάν δεν πέσει τη μορία του Μπακασέτα δεν υπάρχει άλλος. Αν όμως ο Μπακασέτας είναι διαθέσιμος, προφανώς θα ξεκινήσει. Ναι, ο κύριος είπε Μπερνάρ αριστερά και Μπακασέτας 10. Ξέρω ότι λένε δεν γίνεται, παιδιά. Ξεχάστε το. Το Εξάριο Βιλένα. Δεν γίνεται. Α, μηνύματα έρθανε. Ναι, 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 ναι. Όχι, όχι. Όχι. Θέλω να δούμε ότι στο ένα θα είναι ο Παλάσιος, στο άλλο θα είναι ο Μαντσίνη. Εάν έτσι παραμείνει την πορεία του Μακασέτα και πάει ο Μπέρνα στο 10 και στην κορυφή της επίθεσης το αφήνω ανοιχτό, θα είναι ο Σπόρα ο Γερεμέγεφ, γιατί καταλαβαίνω, όπως καταλάβαινα και τον Γιωβάνοβιτς, έτσι καταλαβαίνω και τον Τερίμ, το γιατί προτιμά στο μυαλό του και στα πλάνα του να έχει η δεύτερη λύση τον Σπόραρ και τρίτη τον Γερεμέγεφ όσον αφορά τα κομμάτια στο υπόλοιπο παιχνίδι πέρα από την εκτέλεση. Αλλά για να, επειδή σας έχω ξαναπεί, θέλω να είμαι δίκαιος, όταν υπάρχει ένας επιθετικός ο οποίος σκοράρει ακατάπαυστα και σου δίνει πολύ σημαντικά γκολ, τι γίνεται να τον αγνοείς, νομίζω. Έτσι δηλαδή ο Γερεμέγεφ μπήκε προχθές, έδωσε τη λύση στον Παναθηναϊκό, του γύρισε το παιχνίδι, άλλο το τι έγινε μετά.
Έτσι, ήταν και πάλι μέσα στις φάσεις. Οκ, ναι. Προφανώς δεν έχει όλο αυτό το υπόλοιπο πακέτο που διαθέτει ο Ιωαννίδης σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε μικρότερο βαθμό ο Σπόρα. Στις κινήσεις έξω από την περιοχή, στο συνδυαστικό παιχνίδι, στο να κρατήσει την μπάλα με, το πλάτη, με την πλάτη, συγγνώμη, σε όλα αυτά. Οκ, δεν τα έχει. Αλλά όταν γνωρίζεις ότι υπάρχει ένας φορ, ο οποίος στις δύο ευκαιρίες, τη μία θα στείλει μέσα και είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, κύριε Μέγεφ, εκεί καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπαίνει και στο μυαλό του κάθε προπονητή, ξέρεις, η αμφιβολία μήπως είναι καλύτερο να ξεκινήσει το Γερεμέγεφ παρά το... Ναι. Παρά για, το για το θέμα του 6... Κότσερα στο 6 με για τη δεξιά. Ναι. Εγώ θα έλεγα... Το στέλνουν πολύ αυτό. Ναι, το δεύτερο πιθανότερο σενάριο από τη 10. Έχει συμβεί και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Ναι. Δηλαδή εγώ λέω ότι αν δεν πειράξει το Αράο Γέντβα στο κέντρο της άμυνας, πιο πιθανό είναι αυτό παρά το 16. Ναι. Το έχει δείξει έτσι κι αλλιώς κάποιες φορές που πάλι σε ένα διάστημα, σε ένα φεγγάρι τον Ιανουάριο που ο Ρούμπεν δεν ήταν καλά, προτιμούσε τον Κότσιρα στο 6 και τον Βαγιανίδη δεξιά. Έχει γίνει και αυτό. Ναι. Για να μην πειράξει το Αράο Γετβάη. Και αυτό μπορεί να γίνει. Ναι. Νομίζω θα έχουμε εικόνα αύριο, έτσι κι αλλιώς μετά και τη σημερινή την τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού. Εντάξει, θεωρώ δεδομένο ότι και ο Βέρμπιτς και ο Χουάνκαρ θα είναι εκτός. Περιμένουν στον Παναθηναϊκό τα αποτελέσματα της Μαγνητικής των δύο ποδοσφαιριστών. Τέλος πάντων και εμείς να μάθουμε τα αποτελέσματα. Ο του Βέρμπιτς φαίνεται πιο σοβαρό. Δεν μπορώ να πω πόσο, αλλά τουλάχιστον είναι πιο σοβαρό σε σχέση με του... Με του Χουάνκαρ. Ο Ιωαννίδης θα είναι στον πάγκο. Θα αποτελέσει τεράστια έκπληξη το να ξεκινήσει. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό το να τον έχει στον πάγκο. Και θα είναι και πάρα πολύ σημαντικό και για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον ΠΑΟΚ να πέσει αυτή η τιμωρία. Και για τον Τάισον και για τον Μπακασέτα. Τώρα, αν με ρωτά. Λέω νομικά, αφήνω την ουσία του πράγματος. Νομικά, δεν είναι εύκολο να γίνει. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι. Τι θα υποστηρίξει η Εφέσον, ότι. Χαϊδεύτηκαν. Είναι λίγο δύσκολο, καταλαβαίνεις. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Θα μπει στη μέση η αγάπη για το άθλημα. Ναι. Γιατί να στερηθούμε δύο κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Ναι. Από το. Καλά, αν τους ρωτάς, νομίζω και οι δύο θα το υπογράφαν αυτό. Να παίξουν και οι δύο. Ναι, ναι. Εγώ θα υπέγραφα να παίξω Μπακασέτας και να μην παίξω Τάισον. Καλά, εντάξει. Εντάξει, Νικόλα μου. Αλλά για να είμαι δίκαιος, δεν ξέρω τι θέλω περισσότερο, αλήθεια. Ναι. Το να έχω τον Μπακασέτα ή να μην έχει ο Μπαμ τον Τάισον σε αυτό το παιχνίδι. Κάνω και δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Δεν είναι τόσο εύκολο. Mm. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης ναι, για τον ναι. Μπάκο Τάισον. Ο πιο σημαντικός βασικά. Στη δημιουργία. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μεγάλο όπλο του φετινού Πάκο ο Τάισον. Και το να μην τον έχει διαθέσιμο αύριο είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, τα μεγάλα μάτς να παίζουν μεγάλοι παίκτες λόγω. Ναι. Ας φροντίζουν να μην. Ναι, σωστό. Και να μην αγκαλιάζονται για να μπορούν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Έτσι. Από εκεί και πέρα να πω εγώ ότι. Αύριο όσοι πάνε στο γήπεδο, εντάξει, και προφανώς η λεωφόρος θα είναι γεμάτη, θα ανακοινωθεί sold out τις επόμενες ώρες. Και αν δεν ανακοινωθεί sold out, αν δεν είναι, ξέρω εγώ, 50% εισιτήρια απόλυτα. Νομίζω επειδή το παρελθόν θα πρέπει να μας διδάσκει πάρα πολλά πράγματα, προφανώς ο κόσμος που θα δώσει αύριο τον παρόν και ο κύριος Απόστολος Νικολαίδης θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, να μην απαντήσει σε καμία πρόκληση. Ο πάγκος του ΠΑΟΚ τον ξέρουμε, δεν το λέω τώρα για να πω κάτι κακό, αλλά θέλει μια ειδική διαχείριση από την κερκίδα γιατί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ εκδηλωτικοί, κάνουν έτσι, πώς να το πω, σαματά. Εισαγωγικά, ναι, σαματά, φασαρίες. Τι πες, δεν πρέπει κανείς, ναι, δεν πρέπει ποδοσφαιρικά, έτσι, ναι, δεν πρέπει κανείς να τσιμπήσει. Ο Παναθηναϊκός πολλές φορές κατά το παρελθόν έχει πληρώσει και μάλιστα ακριβά παραβατικές συμπεριφορές ακόμα και από έναν άνθρωπο, δεν χρειάζεται και παραπάνω, έτσι, για να γίνει η ζημιά. Και ο κανονισμός και οι νόμοι έχουν αλλάξει. Οπότε νομίζω ότι ό,τι και να γίνει αύριο, έτσι στο τέλος της ημέρας ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Γιατί ακολουθούν και πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Έτσι δεν τελειώνει η σεζόν αύριο. Για κανέναν, ούτε για τον Παναθηναϊκό, ούτε για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Το χειρότερο σενάριο για τους δύο ναι. είναι αποκλεισμός με παράταση. Ναι. Ναι, εντάξει, αποκλεισμός. Ο ΠΑΟΚ ποιο παίζει την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ την Κυριακή παίζει στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο, οκ. Okay. Όπως λέει ο Καρπετόπουλος, 20 μάτς, 20 νίκες. Ναι, το άκουσα και εγώ έκτες αυτό που το είπε. Στο okay. Αγρίνιο. Ναι. Κάπως έτσι θέλω. Ναι. Το λέει στο χάρη την υπερβολή. Ναι, 26 στην Κηφισιά. Αλλά αυτό που λέει ο Μιχάλης δεν έχει άδικο. Ναι. Και να επιβαρυνθείς και να αποκλειστείς. Ναι, ναι. Και πόσο μάλλον για τον Παναθηναϊκό που έχει κάνει και τη μισή δουλειά ή τέλος πάντων ένα κομμάτι της δουλειάς. Από το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, μην τα συζητάμε τώρα αυτά πρωί τώρα. Ναι, εντάξει.
Συζήτηση κάνουμε. Ποιος θα μεταδώσει αύριο το μάτς, ξέρουμε. Γιατί παίζει ρόλο. Συγγνώμη, εγώ είπα την προηγούμενη εβδομάδα κάτι. Έγινε αυτό που είπα, αυτό που θέλαμε όλοι. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα. Αύριο ο κύριος Ψάρας, μάλλον, ναι. Το μόνιμο γουρίσου, ναι. Λουτσίπ. Να έχει το νου ο κύριος Κώστας. Λουτσίπ. Λουτσίπ. Ναι, να παίξει καλά, να παίξει καλά. Πες τα καλά. Λοιπόν. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Φοβερό και τρομερό. Ωραία. Έγινε, κύριε. Γεια σας. Καλά, κύριε. Καλημέρα.